εκλεκτή καλεσμένη και σήμερα. Σόφι Σόφι λοιπόν, έχω επιλέξει ένα βίντεο από το 2016, ένα βίντεο το οποίο σχετικά είναι παλιό σε σχέση με τα δικά της βίντεο, αφενός, αλλά αφετέρου, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να μοιραστεί, γι' αυτό και το επέλεξα, γιατί έχει πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά, εμένα μου αρέσανε αρκετά από αυτά τα οποία άκουσα στο συγκεκριμένο βίντεο, αλλά θέλω και εγώ να κάνω το δικό μου reaction για να διορθώσουμε κάποιες συνήθειες τις οποίες μπορεί να έχει η Σόφι Σόφ και να βοηθήσουμε και όσους έχουν δει αυτό το βίντεο, αλλά και την ίδια τη Σόφι να αποκτήσει πολύ πιο όμορφα μαλλιά σε σχέση με αυτά τα οποία έχει σήμερα. Οπότε, μη μακρηγορούμε, Κομωτής αντιδρά στο συγκεκριμένο βίντεο και πάμε να το δούμε στην πράξη. Σόφι, ο λόγος σε σένα. Γεια σας παιδιά και σας χαιρετώ σε ένα καινούριο βίντεο με μένα και βλέπετε έχω βρεγμένα μαλλιά και είναι γιατί θέλω να σας δείξω ένα hair routine με μένα για τα μαλλιά μου, πώς κάνω εγώ τα μαλλιά μου και θέλω να σας πω κάποιες συμβουλές πώς μπορείτε να αποφύγετε την ψαλίδα γιατί δεν νομίζω ότι κάποιο κορίτσι του αρέσει η ψαλίδα. Προφανώς και όταν έχουμε baby μαλλιά, έχουμε όπως είναι τώρα τη Σόφης, η ψαλίδα εμφανίζεται πιο έντονη. Το βλέπουμε πιο συχνά, ειδικά στις γυναίκες οι οποίες χρησιμοποιούν θερμικά εργαλεία. Ωραία, έχει να μας δώσει λοιπόν κάποιες συμβουλές. Αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι κάτω στα σχόλια γράψτε μας τη δική σας εμπειρία σε σχέση με τα μαλλιά σας ή αν έχετε ακολουθήσει κάποιο από τα συγκεκριμένα tips, λοιπόν πάμε. Και μέσα σε αυτό, αυτό που θέλω από εσάς είναι να ακολουθήσετε την Σόφη στο Instagram και στο κανάλι της στο YouTube. Έχω από κάτω λοιπόν στο κουτί περιγραφής τα πάντα, οπότε εκεί μπορείτε να ακολουθήσετε και να δείτε τα πολύ ωραία βίντεο τα οποία δημιουργεί. Ένα πολύ λαμπερό κορίτσι με τρομερή ενέργεια και έχει να μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε. Και έλεγα να σας δείξω πώς κάνω εγώ τα μαλλιά και τις συμβουλές και λέω να σας πω την πρώτη συμβουλή μου. Πάμε. Η πρώτη συμβουλή που μπορώ να σας πω είναι ότι κάποια κορίτσια που όταν βγαίνουν από τον ντους και θέλουν να στεγνώσουν τα μαλλιά τους με την πετσέτα κάνουν αυτό το πράγμα που δεν είναι καθόλου καλό για τις τρίχες γιατί ακριβώς εκεί έρχεται η ψαλίδα γιατί τρίβονται τα μαλλιά και αυτό δεν κάνει καθόλου καλό. Θα σου πω το εξής λοιπόν Σόφη και συγγνώμη που διακόπτω. Λοιπόν, να πω το εξής. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σημαντικό ότι το μεταφέρεις γιατί πολλές γυναίκες δεν το λένε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την ψαλίδα, όσο έχει να κάνει με το ότι όταν πάμε σε μία πετσέτα και σε βρεγμένα ή νοπά μαλλιά αρχίζουμε και τρίβουμε έντονα, δημιουργούμε περισσότερο στατικό ηλεκτρισμό, άρα αυξάνουμε το φριζάρισμα. Ωραία. Σαφώς και η μηχανική τριβή, δηλαδή τώρα τρίβουμε τα μαλλιά μας κάπου, μπορεί να εντείνει την ψαλίδα, αλλά αυτό θεωρώ ότι δεν είναι η πετσέτα τόσο σημαντικό, να σου τόσο να καταλάβεις. Θα μπορούσε όμως να είναι ένα φούτερ και τα μαλλιά τα οποία τρίβονται σε μια καρέκλα, καλή ώρα, δηλαδή μια κοπέλα η οποία έχει μάθει να διαβάζει, ακουμπάει στη μία πλευρά της καρέκλας της, ή μια κοπέλα η οποία είναι στο γραφείο ή δουλεύει σε έναν υπολογιστή, ακουμπάει στη μία πλευρά, έχει τα μαλλιά της λιτά και εκεί τρίβονται. Αυτό είναι λίγο πιο έντονο. Αυτό όμως το οποίο λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ που επισημαίνεις το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το φριζάρισμα. Οπότε αν θέλετε να μειώσετε το φριζάρισμα, ακολουθήστε αυτό το οποίο λέει παρακάτω η Σόφη. Παλιά και εγώ το έκανα έτσι, αλλά τώρα θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε πιο καλά, που δεν φάει ψαλίδα, εντάξει, πάντα θα υπάρχει ψαλίδα, αυτό δεν μπορείς να αποφεύγεις ποτέ, αλλά αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να πιάνετε την πετσέτα, να παίρνετε τα μαλλιά σας σε μία πλευρά και να κάνετε από πάνω προς τα κάτω απλά έτσι και να το σφίγετε. Όχι έτσι, γιατί ακριβώς εκεί έρχεται η ψαλίδα. Και συμφωνώ απόλυτα γιατί με τον τρόπο τον οποίο δείχνει το να πηγαίνεις ταμποναριστά πάνω στα μαλλιά, τους δείχνεις μεγαλύτερη ευγένεια και μειώνεις τις τριβές συνολικά. Άρα έτσι εξαλείφεις και το φριζάρισμα. Αν πάτε λοιπόν με μια πετσέτα έντονα και αρχίσετε και τρίβετε, ειδικά αν αυτή η πετσέτα είναι μάλινη, αν είναι έντονο δηλαδή βαμβάκι κτλ., είναι απόλυτα λογικό να σας δώσει μια πιο φρίζη υφή, κάτι το οποίο καμία γυναίκα δεν θέλει. Πάμε στο επόμενο. Ή αυτό το πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι. Να κάνετε βάζετε τα μαλλιά προς τα κάτω.
Το φέρνετε και το στρίτε. Το αφήνετε και απλά να κάνετε αυτό το πράγμα, να βάλετε τα μαλλιά απλά στη πετσέτα και εκεί να στερνώσουν λίγο και μετά να τα βγάλετε και να στερνώσουν με τον αέρα. Αυτό θα σας βοηθήσει πολύ, που λέει τώρα η Σόφη και πολύ ωραία παρατήρησή της. Ωραία, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για γυναίκες οι οποίες έχουν baby μαλλιά και θέλουν να δουν και λίγο έξτρα όγκο στην ρίζα. Οπότε, αν την ώρα που κάνετε αυτή τη διαδικασία μου δουλέψετε και ένα προϊόν τύπου Root Booster ή Lift Booster, μου βάλετε δηλαδή ένα σπρέι στη ρίζα και δέσετε τα μαλλιά σας επάνω, θα σας βοηθήσει να δώσετε πολύ περισσότερο όγκο στη ρίζα, ειδικά για τα λεπτά μαλλιά. Οπότε, σε ευχαριστούμε που το έδειξες. Δεύτερη συμβουλή που μπορώ να σας πω είναι όταν βουρτσίζετε τα μαλλιά σας, να πρώτον να έχετε μια καλή βούρτσα που λέτε ότι αυτή είναι καλή βούρτσα, εξαρτάται από το μαλλί σας. Κάποιες έχουν πολύ λεπτή τρίχα όπως έχω. Εγώ έχω πάρα πολύ λεπτή τρίχα και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Κάποιες έχουν χοντρές τρίχες. Ναι, και αυτό που μπορώ να σας πω για συμβουλή για να μην παίρνετε ψαλίδα είναι όταν θέλετε να βουρτσίσετε τα μαλλιά σας, να αρχίζετε να βουρτσίζετε από κάτω, γιατί άμα βουρτσίζετε από πάνω, εκεί, ακριβώς εκεί που έχετε στους κόμπους, θα τους τραβήξετε προς τα κάτω και έτσι θα έχετε κόμπους. Σε αυτό που δείχνεις τώρα, θα συμφωνήσω σε αυτό το οποίο λες, το από κάτω προς τα πάνω, αλλά θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω το εξής. Ότι in salon, μέσα στα κομμωτήρια, ποτέ δεν πάμε να χτενίσουμε τα μαλλιά όπως τα βουρτσίζει τώρα η Σόφη. Και ποτέ δεν το κάνουμε έτσι γιατί. Έτσι το κάνετε εσείς στο σπίτι. Δηλαδή θεωρείτε ότι πρέπει να ξεκινήσετε προς τα πάνω. Ο σωστός τρόπος για κάθε γυναίκα που θέλει να λειτουργεί ευγενικά στα μαλλιά της, και ειδικά όταν έχουμε baby μαλλιά όπως έχει η Σόφη, είναι να απομονώσουμε 1, 2, 3 τμήματα από τα μαλλιά, να κατεβάσουμε την εσωτερική ζώνη πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Έτσι θα δείτε πολύ λιγότερα σπασίματα, ωραία, και αν αυτό το υιοθετήσετε στη ρουτίνα των μαλλιών σας, ωραία, θα δείτε ότι τα μαλλιά σας κάνουν πολύ λιγότερους κόμπους και σπάνε πολλαπλάσια λιγότερο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αν εσείς λούζετε τα μαλλιά σας 3-4 φορές την εβδομάδα και πάτε από πάνω προς τα κάτω και μου κατεβάζετε τα μαλλιά, σίγουρα θα έχετε περισσότερα σπασίματα σε σχέση με αυτό το οποίο σας λέω εγώ. Οπότε υιοθετήστε το στη ρουτίνα σας και σίγουρα θα δείτε πολύ πιο ωραία μαλλιά. Και αν θα αρχίζετε από κάτω, όπως το κάνω εγώ, δεν θα έχετε κόμπους. Και έτσι δεν παίρνετε ψαλίδα και είναι καλύτερο για τα μαλλιά σας. Ναι, να έχετε τη σωστή βούρτσα, να είναι πιο σκληρή. Αυτή είναι πάρα πολύ μαλακιά. Είναι η καλύτερη βούρτσα που είχα ποτέ. Πάρα πολλοί λένε ότι το Tangle Teaser είναι καλό. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Γιατί εμένα μου τραβάει τις τρίχες, εγώ πονάω και ακριβώς αυτό δεν θα πρέπει να κάνει, που όλοι λένε ότι είναι τόσο τέλειο, δεν πονάς καθόλου και μπλα μπλα μπλα, αλλά για μένα δυστυχώς δεν ισχύει. Είναι ωραίο μικρό, μου αρέσει να το παίρνω μαζί μου στη τσάντα, αλλά να πω ότι είναι η καλύτερη βούρτσα που υπάρχει, δεν μπορώ να πω. Σε αυτό το σημείο να πω το εξής. Το Tangle Teaser άνοιξε μια κατηγορία βούρτσας, όπου έχει μακριά δοντάκια τα οποία δεν έχουν μπυλάκι στην άκρη και έχει και λεπτά δοντάκια ενδιάμεσα. Αυτά λοιπόν τα δοντάκια έχουν την ιδιότητα, επειδή είναι αραιά μεταξύ τους, ωραία, να προσπερνούν τους κόμπους. Δηλαδή, όταν πάει σε ένα κόμπο το ένα δοντάκι, το μεγάλο, το προσπερνάει και πάει αμέσως στο μικρό και βοηθάει στο να λυθεί. Σαν τεχνολογία και σαν φιλοσοφία, είναι κάτι το οποίο υπερκαλύπτει το 99% των γυναικών. Οπότε εγώ είμαι υπέρ. Τώρα, σχετικά με αυτό το οποίο μου είπες ότι είναι compact size, το οποίο σε βολεύει να το έχεις στην τσάντα, για μένα δεν είναι παράγοντες για να επιλέξεις μια βούρτσα αυτή. Αυτό έχει να κάνει με το practicality το δικό σου, με το πόσο πρακτικό είναι όλο αυτό για σένα, για την τσάντα σου και την καθημερινότητα. Και θεωρώ βέβαια ότι και τη βούρτσα την οποία έδειξες, την μεγάλη που είναι βούρτσα για εξτέ, ωραία, δεν την έχεις συνέχεια μαζί σου, δεν είναι pocket size, οπότε δεν είναι αυτός ο λόγος που την αγόρασες. Από την άλλη, θεωρώ τις βούρτσες για εξτέ λίγο σκληρές για τα μαλλιά, ωραία, και τις θεωρώ λίγο σκληρές γιατί είναι εκπαιδευμένες, εισαγωγικά είναι κατασκευασμένες, μάλλον για να είμαι πιο σαφής, είναι κατασκευασμένες για να πιάνουν πιο συμπαγή μαλλιά σε σχέση με τα δικά σου. Οπότε επειδή έχουν πολύ στενά δόντια μεταξύ τους, είναι πολύ πιο εύκολο να σου σπάσουν
μαλλιά. Okay. Και βέβαια έχουν και τελείως διαφορετικό κόστος από τη Tangle Teaser. Οπότε η Tangle Teaser θεωρώ ότι είναι μια ασφαλή λύση. Δεν μιλάω για το ίδιο το brand, ωραία. Μιλάω για κάθε brand που έχει δοντάκια τύπου Tangle Teaser. Πάμε. Για μένα και τους άλλους δεν ξέρω. Που κάνω εγώ είναι να βρω τη μέση, παλιά είχα τα μαλλιά μου έτσι, αλλά το έχω τώρα σπάνια έτσι, και πάω να βρω τη μέση που κάνω έτσι και τα παίρνω προς τα πίσω και προσπαθώ με τα χέρια, κανονικά χρειάζομαι μια βούρτσα που έχει αυτή τη μύτη και κάνεις απλά έτσι, αλλά δεν την έχω, πρέπει όμως να την αγορά. Λισουάρ λέγεται αυτή η βούρτσα, για να ξέρεις, η βούρτσα με το δοντάκι λέγεται λισουάρ. Γιατί δεν μπορώ. Πριν τη μέση και το επόμενο βήμα που θα κάνω εγώ και που θα μπορώ να σας πω και για εσάς, ό,τι είναι καλό να κάνετε, να βάζετε λάδι στα μαλλιά σας. Και όταν πλύνω εγώ όμως τα μαλλιά μου, βάζω ένα σαμπούνι, είναι αυτό, που είναι από την Αυστρία, Γερμανία, που δεν νομίζω να υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Εγώ τα παίρνω πάντα από την Αυστρία. Είναι ένα σαμπούνι για στεγνά μαλλιά, όπως εγώ. Και έχω και το μαλακτικό για αυτό, που να βάζετε μαλακτικό. Στεγνά μαλλιά εννοεί ξηρά μαλλιά, οκ. Μαλακτικό, γιατί άμα δεν βάζετε μαλακτικό, εκεί στεγνώνουν τα μαλλιά σας. Εγώ χρειάζομαι μαλακτικό, γιατί μετά, no, δεν γίνεται. Δεν γίνεται χωρίς μαλακτικό. Το conditioner, και σε ευχαριστώ που το δίνεις και εσύ σαν πληροφορία. Το conditioner είναι μια κατηγορία προϊόντων στην οποία επενδύουν όλες οι εταιρείες, γιατί είναι το απόλυτο σφράγισμα για τα λέπια της τρίχας της κάθε γυναίκας. Που σημαίνει ότι το conditioner είναι κάτι το οποίο στη ρουτίνα σας δεν πρέπει να λείπει ποτέ. Το conditioner πρέπει να υπάρχει πάντα στην φαρέτρα σας, στα προϊόντα τα οποία επιλέγετε για να έχετε σωστή περιποίηση, και μπαίνει πάντα μετά τη μάσκα. Ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτό είναι γιατί η μάσκα έρχεται και θρέφει τα μαλλιά και το conditioner πάει και κάνει sealing, σφραγίζει τα λέπια της τρίχας και διατηρεί το αποτέλεσμα που δίνει η μάσκα συνολικά. Πάμε. Και όταν βάζω το σαμπούνι, το βάζω μόνο εδώ πάνω, δεν το βάζω κάτω, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν θα βάζω νερό θα πέφτει και εδώ κάτω, και πολύ σαμπούνι δεν κάνει. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω είναι να αφήνετε τα μαλλιά σας 2-3 μέρες να λαδώσουν καλά. Άμα είσαστε ένα Σαββατοκύριακο σπίτι, μην πάτε για ντους. Άμα καθόσαστε σπίτι, μην πάτε για ντους. Αφήστε τα μαλλιά σας να λωδούν. Το ξέρω, δεν είναι ότι πιο ωραίο υπάρχει, αλλά μετά όταν θα ξανακάνετε ντους, θα είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σας. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό και το ακούω πρώτη φορά, τουλάχιστον στα βίντεο που εγώ παρατηρώ, και είναι ένας από τους λόγους που ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο με τη Σόφη, γιατί έχει απίστευτο δίκιο. Καταλαβαίνω ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής της κάθε γυναίκας δεν της επιτρέπει να αφήνει τη φυσική λιπαρότητα να διαχέεται στα μήκη της, που σημαίνει ότι μια γυναίκα η οποία θέλει να λούζεται 2 φορές την εβδομάδα και έχει ένα μήκος μέχρι τη βάση του μπούστου, στο κάτω μέρος του μπούστου, εννοείται ότι δεν μπορεί να αφήσει 15 μέρες τα μαλλιά της άλλωστα να λιπανθούν σε εισαγωγικά μέχρι την άκρη. Από την άλλη όμως, η φυσική λιπαρότητα που εκκρίνει το δέρμα μας είναι η τροφή για τα μαλλιά. Ωραία. Αυτό λοιπόν το οποίο ορίζει ο οργανισμός μας, και εμείς πάμε με σαμπού που περιέχουν απορριπαντικούς παράγοντες να αποβάλουμε αυτή τη φυσική τροφή από τα μαλλιά και να πάμε να το υποκαταστήσουμε με διάφορα άλλα πρόσθετα, μάσκες, conditioner κτλ. Δεν σας λέω μην λούζετε τα μαλλιά, όπως λέει και η Σόφη εδώ, ωραία, αλλά σας λέω ότι το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα θα το έχετε όταν αφήνετε τα μαλλιά σας λιγότερο λουσμένα, σε εισαγωγικά, και αφήνετε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και εγώ την αγαπώ που το είπε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αυτό ισχύει όμως για τα μαλλιά τα οποία είναι φυσικά. Τα μαλλιά τα οποία είναι βαμμένα έχετε επιλέξει με υψηλή τεχνολογία ή ντεκαπάζ, ξανοίγματα, που εδώ δεν ξέρω αν είναι φυσικά τα ξανοίγματα ή όχι. Δείχνουν σαν αντάβιες, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει τη Σόφη για να δω αν αυτό έχει ανοίξει από τον ήλιο, γιατί έχει μια πάρα πολύ φυσική βάση. Λοιπόν, τα μαλλιά λοιπόν τα οποία είναι χημικά επεξεργασμένα, είτε από βαφές, είτε από ξάνοιγμα, από χρωματισμό, είτε από αντάβιες, είτε από κάποιες τεχνικές μπαλαγιάζ, όμπρες, όμπρες κτλ. Οι ανάγκες τους είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερες σε σχέση με το να αφήσουν τα φυσικά μαλλιά να έρθουν να λιπάνουν την άκρη. Οπότε εκεί δεν θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε αυτό το tip έχει να κάνει περισσότερο με τις ρίζες σας και με το πόσο θα θρέψει ουσιαστικά τις ρίζες σας
η σωστή απόσταση ουσιαστικά μεταξύ λουσιμάτων. Ωραία. Οπότε μια γυναίκα με βαμμένα ή δεκαπαρισμένα μαλλιά χρειάζεται οπωσδήποτε να θρέφει τα μήκη και τις άκρες, ειδικά στα σημεία τα οποία έχουν φθαρεί, τόσο ώστε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και να κάνει, να επαναφέρει ουσιαστικά την χαμένη υγρασία της τρίχας και τη χαμένη τροφή της τρίχας. Πάμε. Αυτό που θα μπορώ να σας πω είναι να παίρνετε ελαιόλαδο, να το κάνετε για μία ολόκληρη μέρα, να το βάζετε πάνω ή όταν πάτε για ύπνο, να βάζετε το λάδι στα μαλλιά σας και να κινηθείτε, να βάλετε μία πετσέτα από κάτω, ό,τι θέλετε. Και τώρα, σχετικά με το ελαιόλαδο και αυτό το οποίο λέει. Το ελαιόλαδο είναι ένα έλαιο το οποίο έχει, συνήθως έχει υψηλή οξύτητα και έχει πάρα πολύ χοντρή μοριακή δομή, που σημαίνει ότι δεν απορροφάται εύκολα από τα μαλλιά. Οπότε όσο και να το βάζουμε, όσο και να βάζουμε ένα ελαιόλαδο, δεν θα δούμε αποτέλεσμα στα μαλλιά μας. Από την άλλη, σε σχέση με τα λάδια τα οποία ακούμε, αμυγδαλέλαια, καστορέλαια και μπορούν να αποδώσουν σε φυσικά μαλλιά αλλά όχι σε βαμμένα. Το λέω, θα το ξαναλέω, η καστορέλαια κτλ. Και δεν περιμένουμε, δεν έχουμε υψηλές προσδοκίες για να δούμε ότι θα δουλέψει ένα καστορέλαιο σε μαλλιά τα οποία είναι χημικά επεξεργασμένα. Δεν δουλεύουν, παιδιά. Δεν μπορείτε να δείτε ένα αποτέλεσμα. Γιατί τα μαλλιά έχουν υψηλή πορότητα και αποβάλλουν οτιδήποτε πάνω, οτιδήποτε τους βάλετε πάνω. Οπότε τα έλαια δουλεύουν σε φυσικά μαλλιά και πάντα όχι σε όλα. Και το λέω γιατί έχω παρακολουθήσει άπειρα βίντεο και για έλαιο καρύδας και για καστορέλαιο. Δεν δουλεύουν όλα τα έλαια σε όλα τα μαλλιά. Δεν σας λέω μην το δοκιμάσετε, αλλά σας λέω μην χάνετε το χρόνο σας και ελπίζετε τσάμπα, ειδικά όταν έχετε μαλλιά τα οποία είναι χημικά επεξεργασμένα με βαφές, αντάβιες, ξανοίγματα ή χημικά. Πάμε. Να χυμώσετε έτσι και την επόμενη μέρα. Να βάλετε σαμπούνι δύο φορές καλύτερα, γιατί αλλιώς θα ξαναλυδώσουν τα μαλλιά σας, να βγει καλό το λάδι. Και θα είναι πάρα πολύ μαλάκα τα μαλλιά σου και κανένα πολύ καλό στις τρίχες. Τέλος πάντων, συνεχίζω από τώρα. Εγώ χρησιμοποιώ ένα λάδι που το βάζω κάθε φορά μετά για το ντους, που το βάζω μόνο στις, που το βάζω μόνο κάτω, στην πιαλίδα, τέλος πάντων να πω. Από εδώ και κάτω. Στα μήκη και στις άκρες. Εδώ πάνω. Θα ξαναλαδώσω τα μαλλιά σου και αυτό, δεν θέλουμε. Παίρνω μία, δύο. Το βάζω κάτω μόνο εδώ και να μην το πάω πολύ πάνω και μυρίζει και ωραίο και κάνει και καλή τα μαλλιά. Συνήθως όταν κάνω εγώ ντους, εγώ πάω το βράδυ ή πάω με τα βρεγμένα μαλλιά για ύπνο ή θα κάνω ένα επιστολάκι, αλλά πιστεύω ότι όλοι μας ξέρουμε ότι το πολύ πιστολάκι δεν κάνει καλό, γιατί έχει τη ζέστη και σου χαλάει την τρίχα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι να μην τα κάνετε με πιστολάκι, να τα αφήνετε να στεγνώσουν με τον αέρα. Αλλά το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο αυτό. Το καλοκαίρι είναι μια χαρά, είναι κάνετο. Και μια άλλη συμβουλή. Λοιπόν, να πω εδώ το εξής, γιατί υπάρχει ένας μύθος τον οποίο με ρωτάνε και το συζητάω καθημερινά με γυναίκες και στο Instagram, αλλά και στο YouTube, αλλά και μέσα στο κομμωτήριο και από το e-shop βέβαια, ότι η θερμοκρασία επηρεάζει τα μαλλιά. Σαφώς και τα επηρεάζει. Το θέμα είναι πώς. Και έχω δεσμευτεί στην Eva Girl, μια συνδρομήτριά μου, ότι θα της κάνω ένα testimonial γι' αυτό, να σας δείξω κάποια πράγματα για τη θερμοκρασία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω βρει τον τρόπο για να σας το δείξω. Το πρόβλημα δεν είναι η ζέστη σε ένα περιβάλλον χώρο τόσο πολύ. Γιατί η συχνότητα η οποία μπορεί να μια γυναίκα να στεγνώνει τα μαλλιά της με ένα πιστολάκι από μακριά, μπορεί αυτό να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτό δεν είναι τόσο επιβλαβές. Είναι πολύ πιο επιβλαβές το να κάνει μια γυναίκα ένα ξάνιγμα ή αντάβιες σε σχέση με το να βάζει ένα πιστολάκι απλά για να στεγνώσει τα μαλλιά της. Αυτό το οποίο όμως ουσιαστικά είναι επιβλαβές, Σόφη, είναι το να έρχονται τα μαλλιά σε άμεση επαφή με θερμότητα. Ωραία. Όπως είναι μια πρέσα ισιώματος, ωραία. Και ειδικά αν έχουν περαστεί και έλαια και πάτε και περνάτε πρέσα από πάνω, εννοείται ότι καταστρέφεται τον εξωτερικό κερατινικό φλοιό της τρίχας. Okay. Και το άλλο το οποίο είναι επίσης επιβλαβές, είναι ότι πολλές γυναίκες θεωρούν ότι αν πάνε και βάλουν την πρέσα στη maximum θερμοκρασία, θα καταφέρουν να έχουν το απόλυτο ίσιωμα. Αυτό είναι λάθος. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να αφυδατώσουν τελείως τα μαλλιά τους. Ωραία. Οπότε ξαναλέω, και για χειμώνα και για καλοκαίρι, 2-3 φορές την εβδομάδα, το να παίρνει μια γυναίκα ένα πιστολάκι και απλά να κάνει τα μαλλιά της να τα στεγνώνει, δεν είναι επιβλαβές.
Δεν είναι καμία σχέση δηλαδή το να περνάς μια πρέσα ή το να ισιώνεις με πιστολάκι, ωραία, σε σχέση με το απλά να τα στεγνώνεις. Και το λέω γιατί. Γιατί είναι δύο οι παράγοντες όπου επηρεάζουν. Ένα είναι η θερμότητα και το δεύτερο που επηρεάζει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η μηχανική τριβή. Τι εννοώ μηχανική τριβή? Βάζουμε τη βούρτσα μας, παίρνουμε το πιστολάκι από πάνω, έχουμε την τούφα εδώ και την ώρα που τραβάμε, ανοίγουμε τα λέπια της τρίχας και γδέρνουμε και τον εξωτερικό κερατινικό φλοιό. Εκεί είναι η φθορά στο πιστολάκι, από το brushing. Ωραία. Επίσης η ίδια φθορά γίνεται και από την πρέσα. Πατάμε με την πρέσα, τραβάμε και ανοίγουμε τους δεσμούς της τρίχας. Εκεί είναι η φθορά. Δεν είναι τόσο σε μια θερμοκρασία η οποία διαχέεται σε ένα χώρο. Συγγνώμη που γίνομαι αναλυτικός, ελπίζω να το εκτιμάτε. Ωραία. Αλλά θέλω να δώσω την καλύτερη πληροφόρηση, ωραία, για να μην βγαίνουν όλα αυτά τα. Πώς να το πω, όλη αυτή η παραπληροφόρηση από το YouTube, να αξιοποιούμε το content το οποίο δημιουργεί κάθε κορίτσι με την θετική του διάθεση, όπως είναι η Σόφη που μας είπε πολύ ωραία πράγματα σήμερα, ωραία, να τα διορθώνουμε και να βγάζουμε ακόμα καλύτερο υλικό για να μαθαίνουν ακόμα περισσότερο τα νέα κορίτσια. Και γι' αυτό και ζητάμε πάντα να κάνετε, να κοινοποιείτε τα βίντεό μας, να τα μαθαίνετε εσείς με τις φίλες σας, να διαδίδουμε όλες αυτές τις ουσιαστικές πληροφορίες για τα μαλλιά. Πάμε. Μπορώ να σας πω, είναι. Όταν πάτε για ύπνο, να φτιάχνετε μία κοτσίδα, γιατί αφού όταν κοιμόμαστε, κουνιόμαστε και είμαστε πάνω στα μαλλιά μας με το μαξιλάρι, πάλι τρίβονται και πάλι βγαίνει ψαλίδα. Και καλό θα ήταν να το κάνετε κοτσίδα και να φτιάχνετε για ύπνο, γιατί έτσι πάνε καλύτερα. Και ιδανικά, σε αυτό που λέει, έχει απόλυτο δίκιο. Και ιδανικά θα ήταν να μην είναι βαμβακερές οι μαξιλαροθήκες σας. Αν θα μπορούσατε να έχετε ακόμα και μεταξωτές, θα ήταν το best case σενάριο, το καλύτερο αποτέλεσμα για να μειώσετε τις τριβές στον ύπνο. Άλλο πράγμα που ήθελα να σας δείξω, που φαίνεται και αυτό καλό για τα μαλλιά σας, είναι μία φορά την εβδομάδα να βάλετε, όταν κάνετε ντους, να βάλετε μία μάσκα. Εγώ χρησιμοποιώ τώρα αυτή τη μάσκα. Από συνήθως το 10 λεπτά το χρησιμοποιώ για 10 λεπτά. Εκεί λέει τώρα 3 λεπτά πάνω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ό,τι καλύτερο για τα μαλλιά μου. Καλό άμα το χρησιμοποιείτε για μία φορά την εβδομάδα, άμα θέλετε. Εγώ το κάνω, όχι και πάντα, αλλά το κάνω. Πολλές γυναίκες ταυτίζονται με αυτό το οποίο λέει τώρα η Σόφη. Μπορεί μια γυναίκα να έχει μια χοντρή τρίχα, μπορεί να έχει μαλλιά τα οποία είναι καμένα, και επειδή βλέπει τη Σόφη αυτή τη στιγμή να λέει μία φορά την εβδομάδα, να πηγαίνει να κάνει μία φορά την εβδομάδα μάσκα. Αυτό λοιπόν γίνεται κατά περίπτωση, δηλαδή κάθε γυναίκα έχει διαφορετικές ανάγκες, γι' αυτό και αγοράζετε κάποια προϊόντα και λέτε δεν μου έκατσε το προϊόν, ή δεν απέδωσα το προϊόν στα μαλλιά μου, προϊόντα τα οποία συνήθως αγοράζετε μόνοι σας, ή ακόμα και σε κομμωτήριο να σας τα έχουν δώσει. Αν δεν έκατσε το προϊόν, πιθανόν να μην έχει γίνει σωστή διάγνωση, να μην ήταν το σωστό προϊόν για τα δικά σας μαλλιά. Ωραία, οπότε μην το θεωρήσετε ως δεδομένο ότι μία φορά την εβδομάδα βάζουμε μάσκα, γιατί η Σόφη έχει μαλλιά τα οποία είναι λεπτά, είναι baby, πιθανόν να μην έχει δουλέψει χρώμα. Ωραία, ή μία άλλη κοπέλα μπορεί να έχει μαλλιά τα οποία να είναι solid, να έχει δουλέψει αντάβιες και να χρειάζεται πολλαπλάσια μεγαλύτερη ενυδάτωση σε σχέση με τα δικά της μαλλιά. Από την άλλη, σαν χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ανέφερε η Σόφη, κάθε προϊόν δουλεύει σε μία τεχνολογία. Όταν λέει 3 minutes craft, σημαίνει ότι σε 3 λεπτά αυτή η μάσκα αποδίδει. Το να την αφήσεις 10 λεπτά, όταν στα 3 λεπτά μπορεί ουσιαστικά να έχει τελειώσει η δράση της, δεν θα ωφελήσει κάτι. Μπορεί να αυξήσει την μαλακτική ιδιότητα της μάσκας και αυτό μπορεί ουσιαστικά ακόμα και να κόψει μαλλιά τα οποία να είναι πιο ευαισθητοποιημένα. Οπότε πάντα διαβάζετε τα specs τα οποία σας δίνει ο κατασκευαστής. Δεν τα γράφουν τυχαία. Οκ, πάμε. Τώρα, πώς στεγνώνω εγώ τα μαλλιά μου με πιστολάκι, γιατί και εκεί έχω κάποιες συμβουλές που μπορώ να σας δείξω και ας πάμε να στεγνώσουμε τα μαλλιά μου. Σας έχω και τώρα μια συμβουλή πώς να κάνετε τα μαλλιά σας με πιστολάκι. Να πάρετε ένα σπρέι που θα προστατεύει τα μαλλιά από τη ζέστη, φτιάχνετε μπούκλες ή όταν θέλετε να τα ισιώσετε τα μαλλιά σας, θα ήταν καλό να έχετε ένα σπρέι που θα είναι για τη ζέστη, δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται, γιατί εδώ το λέει στη γερμανικά. Τέλος πάντων, εγώ χρησιμοποιώ ένα από το L'Oreal και θα το βάλω σε όλο το μαλλί μου για να. Πάθει κάτι το μαλλί μου. Ένα άλλο πράγμα που μπορώ να σου πω είναι να κάνετε τα μαλλιά σας προς τα κάτω, γιατί εκεί στεγνώνουν πρώτον πιο γρήγορα τα μαλλιά σας και εκεί θα έχετε πιο πολύ βολούμ που
δεν φάνε τόσο, πώς να σας το πω, έτσι, απλά έτσι και υπάρχει λίγο πιο πολύ βολούμ. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, αλλά πιστεύω έχει ότι δίκιο, είναι, καταλαβαίνετε. Και αυτό που να κάνετε όταν στεγνώνετε τα μαλλιά σας, να πάτε με τη βούρτσα σας πάλι από κάτω προς τα επάνω, γιατί έτσι, γιατί πρώτον θα ισιώσουν, θα είναι πιο ίσια. Δεύτερον, αυτές που έχουν λίγο μπούκλα θα τους ισιώσει το μαλλί, άμα δεν τους αρέσει η μπούκλα, και το στεγνώνει πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, εγώ ξεκινάω και θα σας το δείξω. Έχει δίκιο αυτό το οποίο λέει τώρα η Σόφη, ότι δουλεύοντας τα μαλλιά με φορά προς τα κάτω θα μπορεί να δώσει περισσότερο όγκο, να ανασηκώσει ουσιαστικά τον όγκο της ρίζας. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, το tip με το lift booster ή root booster, το οποίο μπορείτε να βάλετε στη ρίζα, αλλά ακόμα και από τη στιγμή που θα έχετε βάλει ακόμα και την πετσέτα σας με φορά προς τα πάνω. Τώρα, το paddle brush, και αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα θα πρέπει να το χρησιμοποιούν οι περισσότερες γυναίκες, δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιείτε στρογγυλή βούρτσα όπως δουλεύουμε σε ένα κομμωτήριο. Πάρτε ένα paddle brush, ακόμα και αυτό το οποίο χρησιμοποιεί η Σόφη μπορεί να σας βοηθήσει, ένα paddle brush για extension, να σας βοηθήσει να ισιώσετε τα μαλλιά σας. Ουσιαστικά το ίσιωμα τι είναι? Θέλουμε να κλείσουμε τους εξωτερικούς κερατινικούς πλοίους της τρίχας, να έχουμε μια πιο λία υφή, ωραία, και να διατηρηθούν τα μαλλιά, να έχουν λιγότερες τριβές και να γυαλίσουν, όπως λέμε. Οπότε αυτό μπορείτε να το κάνετε απλά με ένα paddle brush, μια τετράγωνη βούρτσα, η οποία απλά να χτενίζετε τα μαλλιά σας προς τα κάτω. Έτσι θα έχετε πολλαπλάσια λιγότερες τριβές, δεν θα έχετε άτσαλες κινήσεις, γιατί θα κατευθύνει η χτένα, θα κατευθύνει τα μαλλιά σας και έτσι θα βγάλετε ένα πιο smooth αποτέλεσμα συνολικά. Πάμε. Το βλέπετε και εδώ, κινήσεις οι οποίες είναι προς τα κάτω, αυτό θα τις δώσει περισσότερο όγκο. Ναι παιδιά, αυτό ήταν το hair routine που το θέλατε κάποιοι και... Σόφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θεωρώ ότι μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, είδαμε πολλά tips τα οποία αν τα δουλέψετε με τον τρόπο τον οποίο και εγώ σας είπα αλλά και η Σόφη σας έδειξε, θα μπορέσετε να δείτε μια βελτίωση στα μαλλιά σας. Δώστε σημασία σε τι τύπο μαλλιών έχετε, ωραία, γιατί δεν δουλεύουν όλα σε όλους. Κάθε γυναίκα έχει εξατομικευμένες ανάγκες και ανάλογα με το τι περίοδο περνάει στα μαλλιά της, βλέπουμε τα μαλλιά μας να είναι διαφορετικά. Τώρα, όσοι γνωρίζετε τι κάνουμε εδώ στο Οικονομάκης, έχουμε μία ενότητα η οποία είναι ουσιαστικά σας λέμε τι σας ταιριάζει σε κούρεμα και χρώμα, οπότε κάνουμε κάποια live broadcasts, τα οποία είναι σε εβδομαδιαία βάση, 2-3 φορές την εβδομάδα. Ακολουθείτε λοιπόν το Instagram μου, μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας την ημέρα που έχουμε live και αν είστε εσείς οι τυχεροί, σας προτείνουμε τι σας ταιριάζει στα μαλλιά σας. Είναι κάτι το οποίο είναι out of the box, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε κάντε subscribe στο κανάλι μας, πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις και ακολουθήστε με στο Instagram για να μπορείτε να μου στείλετε τη δική σας φωτογραφία και να σας πω τι ταιριάζει στα δικά σας μαλλιά. Οτιδήποτε θέλετε σε προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε στο economakis.gr, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμωτηριακά e-shop στην Ελλάδα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και θα τα πούμε σε ένα επόμενο reaction video. Αν έχετε αγαπημένη YouTuber την οποία θέλετε να μας δείξει το δικό της hair routine και να κάνουμε reaction, στείλτε της ένα μήνυμα να επικοινωνήσει μαζί μας. Φιλιά πολλά. Γεια σας.